96 μετανάστες έχουν διασωθεί από τις δυνάμεις του λιμενικού και του πολεμικού ναυτικού της Ελλάδας στη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που ξεκίνησε τις απογευματινές ώρες της Τρίτης. Το κέντρο επιχειρήσεων του λιμενικού ενημερώθηκε για σκάφος σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Χάλκης και αμέσως έσπευσαν 4 σκάφη του λιμενικού, ένα ναυαγοσωστικό, ένα πλοίο του πολεμικού ναυτικού και 5 εμπορικά πλοία μαζί με 2 ελικόπτερα. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν κυρίως στη Ρόδο, ενώ κάποιοι εξ αυτών διακομίστηκαν και στην Κάρπαθο. Είναι μία ακόμα τρανή απόδειξη ότι η δράση μας στις θάλασσες δεν είναι μόνο εθνική, αλλά και ανθρωπιστική. Και είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους επιμένουν να διαδίδουν fake news για δίθεν αδιαφορία της Ελλάδος για ανθρώπους οι οποίοι κινδυνεύουν στη θάλασσα. Τα στελέχη του λιμενικού σώματος απέδειξαν για μία ακόμη φορά ότι προστατεύουν τα θαλάσσια σύνορα της πατρίδας μας, τα θαλάσσια σύνορα της Ευρώπης, αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο ότι το κάνουν με αποφασιστικότητα αλλά και απόλυτο σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή. Το λιμενικό επιβεβαίωσε πως υπήρξε παρενόχληση από 2 τουρκικές ακτεωρούς την ώρα της μεγάλης επιχείρησης διάσωσης. Τα τουρκικά πλοία καλούσαν τα ελληνικά να αποχωρήσουν, ενώ παρέλαβαν και από πλοίο με σημαία Μάλτας 19 διασωθέντες.